Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από πολλά όμως. χρόνια, ε, ζήτησα από την κυρία να είναι σήμερα εδώ μαζί μα να συζητήσουμε για όλα. Για όλε τι εξελίξει. Και με τα τρένα, και τι πολιτικέ, και τι οικονομικέ, τα επιτόκια, τα κοκκινά δάνεια, τα πάντα όλα. Εδώ δίπλα μου θα απαντήσει σε όλα. Να ξεκινήσουμε με τα τρένα. Γιατί με τα τρένα, γιατί είναι η δεύτερη μέρα σήμερα που μπήκαν στι ράγε, δειλά-δειλά ξεκινήσανε. Ε, βλέπω στα ρεπορτάζ οι επιβάτε, φοβούνται ακόμα. Και δεν πάνε στον προσινά βαγόνια. Κάθο... Μπράβο. Κάθονται στα πίσω βαγόνια. Θεωρώ ότι είναι εντελώ λογικό και, και απολύτω ψυχολογικά ελεγκταίο. Δηλαδή, δεν βρίσκω για ποιο λόγο κάποιο θα εμπιστευόταν κάτι που του δώσαν την εντύπωση ότι είναι πεταμένο πάνω στι ράγε για να κινηθεί. Δεύτερον, ε, οι ταχύτητε είναι πολύ μικρότερε. Οι πολύ μικρότερε. Λιγότερο κόσμο, δρόμο. Ένα κόσμο που είχε ανέβει απάνω είχε ανέβει επειδή οι ταχύτητε ήταν μεγαλύτερε και το, και το κόστο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο. Ήταν απαγορευτικό. Το αεροπλάνο δεν το συζητάμε και πάει λέγοντα. Άρα, μπροστά στην ακρίβεια και μπροστά στην ανάγκη, επιμένω να λέω ότι η ανάγκη κινεί την ιστορία. Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε όχι, ιδεολογικά, άμα του μπορεί να το ενστερνιστεί ή όχι, η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει, αν θέλει κάτι διαφορετικό. Η ανάγκη κινεί την ιστορία. Επομένω, αυτοί που μπαίνουν στο τρένο, έχουν ανάγκη να μπουν στο τρένο. Ακριβώ. Και θα μπουν κάτω δυστυχώ σε οποιονδήποτε Και αυτό είναι ο κλασικό εκβιασμό όταν δεν έχει τα τρένα ω λαό. Κοιτάει κάποιο άλλο. Θα μου πει: Δεν τα έχει το κράτο. Μα ποιο κράτο. Το κράτο που το έχει στα χέρια του. Ε, δεν το έχει και ο λαό τώρα που τα λέμε. Ιδιώτε ναι. τα έχουν. Έλεγα σε ένα συναδελφό τη Προάλλη, άμα πα ένα παιδάκι και του πει να ξεχωρίσει τα βαγόνια από το τρένο, θα σου πει: Παλάβωσε. Διότι ούτε να παίξει δεν μπορεί. Το βαγόνι με, με τη ράγα ε, είναι δύο ενιαία πράγματα. Όταν έχει ολόκληρη, ολόκληρη ευρωπαϊκή πολιτική και οδηγία που σου λέει πώς θα χωρίσεις το τρένο από τη ράγα. Πώς θα μοιράσει δηλαδή το, το bon filet, το, το κατημέ, ε, αυτό που έχει μεγάλο κόστος, με αυτό που έχει λιγότερο κόστος, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι εμπορευματοποίησης. Ε, δεν μπορεί το καθαγιάσει ο άλλος με την αντίληψη ότι στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας, επειδή είναι κρατική η Ιταλική σιδηρόδρομη, δεν καλά είναι δύο κράτη που κάναν τη δουλειά, δεν είναι δύο κράτη. Όταν το κράτος λειτουργεί με οικονομικά κριτήρια, τότε το κράτος δεν μπορεί να είναι υπέρ τη μάζα η οποία είναι αντιμέτωπη με το κεφάλαιο. Είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει ο όρο. Ανεξαρτήτω αυτού, κακά τα ψέματα. Όταν μιλάς για την ψαλίδα, που μιλάνε όλοι για την ψαλίδα. Και οι καπιταλιστέ μιλάνε και όλοι. Υπάρχει μια αλήθεια. Νομίζω ότι την έγραφε η Τζορτζινάκη προχθέ στην ε... ε... Ναυτιμπορική. <εφελίδε> όλοι είναι καπιταλιστέ μέχρι που του πειράζουν τα λεφτά του. <ΣΣ unchecked> Μόλι του πειράξουν τα λεφτά του, αρχίζουν και ζητάνε άλλου τύπου προσεγγίσεις στα πράγματα και άλλου τύπου σωτηρίες. Και επειδή πήξαμε με σωτηρίες, συνάδελφε, ε, και δεν σώθηκε κανένας. Έχετε και δύο. κάθε φορά που εμφανίζονται οι σωτήρες, πολλαπλασιάζονται τα θύματα, η ψυχολογία του, του δυστυχήματος αυτού είναι η αίσθηση του μαζικού φόνου. Φόνου, δεν φοβάμαι τη λέξη. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί όπως ξέρεις, στοιχειοδός να έχει ακούσει κάποιος μια φορά στη και μην ξέρει νομικά, Υπάρχει έγκλημα και διαπαραλήψεω. Λοιπόν, όταν έχει εγκληματίσει με τι παραλήψεις σου, τι να σου πω το. Τι, τώρα να σα πω το μετά. Όλο αυτό το διάστημα, στι 26-27 μέρε, πόσο έχουν περάσει. Ακούω οι ευθύνε. Διαχέονται. Είναι πριν, είναι μετά. Τόσε έχει εσύ, τόσε έχει ο άλλο. 18% παρέλαβα. 70% το έφτασα. Η τηλεδιοίκηση, η τοπική τηλεδιοίκηση. Ο κόσμο δεν καταλάβει τι έχει συμβεί. Του βάφτισα και θα το επαναλάβω. Του βάφτισα σου σου δη... Σουπιέ. Οι δηλώσει είναι πώ είναι η σουπιά που, αφήνει, ναι, το που μελάνι. αφήνει το μελάνι για να θολώνει τα νερά. Αφήνει η κάθε μία πλευρά μία ναι. ποσότητα μελανιού, γιατί είναι ίδιε και είναι από το ίδιο Και λένε νούμερα, κοντά είναι άλλα νούμερα. νούμερα. Των σουπιωδών. Ναι. Λοιπόν, αφήνουν τη σουπιά και θολώνουν τα νερά και περιμένουν να καταλάβει ο κόσμο. Άξιο να δει. Υπάρχει το μεγάλο κάδρο. Το μεγάλο κάδρο είναι ότι οι συγκοινωνίε είναι ένα κομμάτι το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί σε χρυσορυχείο. Οι επενδύσει είναι σε χρυσορυχείο. Ε, έχουν την τάση να γίνουν χρυσορυχείο, μπορεί και να μην είναι αποδοτικό ακόμα και τώρα. Ε, είναι το εύκολο διαβατήριο και μ, το πιο ε, πρόστιχα φθηνό, θα σου έλεγα, για να περάσει στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. <Κι> να την αρθεί δηλαδή και το επόμενο μεγάλο φαγοπότη, το οποίο θα έρθει πάλι πάνω σε αυτέ τι διαδικασίε. Ακουμπάει στην ενέργεια, ακουμπάει σε τούτο, ακουμπάει σε εκείνο και δεν είναι τυχαίο ότι είναι σταθερή τροχιά. Σταθερή τροχιά, εξορισμού στο μυαλό του κόσμου, εσέναν, εμέναν, όλοι, το κάνει ασφαλέστερο από τα άλλα. Και τώρα. πρέπει να είναι ασφαλέστερο, δηλαδή. Και απλούστερο από τα και... άλλα. Και, <laughs> <τώρα. laughs> <άλλο>. και ευκολότερο <laughs> από τα άλλα στη μετακίνηση. <laughs> και κυρίω με τεράστια εμπορευματική σημασία. Ακριβώ. Λοιπόν, σε μια πολιτική η οποία το εμπόρευμα από τον άνθρωπο δεν το ξεχωρίζει. Σε μια πολιτική που εμπορεύεται και τον άνθρωπο. Είτε ω εργαζόμενο, είτε ω γυναίκα, είτε ω παιδί, είτε ω κονδύλιο που πρέπει να πάει για την πρόνοια για τα γυρατιά του. Και όταν λέω εμπορεύεται, λυπάμαι που θα το πω, αλλά το λέω από τα βάθη τη ψυχή μου, ο άνθρωπο έχει γίνει εμπόρευμα στον πόνο του. Στην αρρώστια του. Είναι εμπορευματοποιημένη η υγεία. Από την ώρα που είναι εμπορευματοποιημένη, yeah. όσο πιο πολύ πολλά όσο πιο περίπλοκο ζήτημα έχει, τόσο περισσότερα λεφτά θα βγάλει κάποιο. Άμα το φάρμακο, το εξειδικευμένο που προχωράει η επιστήμη, έχει φτάσει στα ύψη, είναι πανάκριβο, γιατί ακριβώ είναι εξατομικευμένο, όπω είναι καινούργιε ανοσοθεραπείε που γίνονται για το καρκίνο, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κέρδο από το ακριβό το φάρμακο. Και πήγαμε λοιπόν σε ιδιωτικοποιημένη, χειροποίητη ιατρική επιστημονικός η οποία δεν είναι για τι πλατείε μάζε, το ίδιο συμβαίνει και με τι συγκοινωνίε. Μεταφορέ. Τα Θα πάμε λοιπόν σε μύθου του Ορειών Εξπρέ. Ε, δεν υπάρχουν αυτοί οι μύθοι του Ορειών Εξπρέ. Και στο κάτω-κάτω γραφή, -κάτω διάσημο έγινε για ένα έγκλημα. Επομένω. Αυτή τη στιγμή το πιο φυσιολογικό πράγμα είναι οι άνθρωποι να μην εμπιστεύονται τα τρένα και την ίδια ώρα να συνειδητοποιούν το μεγάλο κάδρο. Ότι είναι η πολιτική που κάνει τα τρένα επισφαλή. Είναι η πολιτική που κάνει τα αεροπλάνα επισφαλή. Η φτηνή πτήση. Το χαμηλού κόστου αεροπλάνο. Η υπερβολική εκμετάλλευση του προσωπικού. Το ίδιο συμβαίνει στο μετρό. Το μετρό πόσα χρόνια έχει να αλλάξει. Διάβαζα ε, τη στασή τη δηλώσει. Πόσα χρόνια έχει να αλλάξει βαγόνια. Να είναι καινούρια. Και βαγόνια, και ξαρισμό του σταθμού. Οι άλλοι στην Ισπανία έφτασαν, γιατί ξέρει το τρένο στη Μαδρίτη λόγω τη ε, επίθεση τότε, αν θυμάσαι τη μεγάλη, με του 400 τόσου νεκρού. Ναι. Και ξέρει και το τρένο στην στη, στη Ισπανία που ήταν μικρότερα και μεγαλύτερα, χιλιαδιό. Σκέψτε ότι στη γεωστρατηγική, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι πάνω στο Καλίνιγκραντ που λέμε, που είναι ένα κομμάτι τη Ρωσία στην καρδιά τη Ευρώπη απάνω και στους διαδρόμους κοντά του Ντάντσιχ και όλων των υπολείπων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί τα τρένα σταματάνε τα ευρωπαϊκά και πρέπει να γίνει μεταφόρτωση των πάντων, όσο λειτουργούσε και πριν γίνουν αυτά με την Ουκρανία, γιατί έχει διαφορετικό φάρδο η ράγα. Και την ίδια ώρα που μιλάμε για τα τρένα, σκέψου τη γεωπολιτική σημασία του τρένου και τη χρήση του από όλα τα εμπόλεμα καθάρματα της γης, και το εννοώ αυτό, γιατί οι πόλεμοι πια γίνονται μόνο για εμπεριαλιστικούς λόγους και μόνο για ανανέωση των κερδών, δες το τρένο στην Ουκρανία. Ε, χάνεται ο κόσμος και το τρένο στην Ουκρανία λειτουργεί. Τι, με ασφάλεια για να βγάλει πρόσφυγες, να βγάλει τους yeah. ανθρώπου, yeah. να, τους προσφυγοποιήσει, να τους φέρει στην καρδιά της Ευρώπης και για να μπάσει μέσα τον πλανητάρχη για να κάνει αυτό. Μίλησε κανένα για το τρένα στο Ιράκ. Όχι. Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι με έναν πόλεμο που δεν εγκρίθηκε ποτέ από τον ΟΗΕ στο Ιράκ, εγκρίθηκε ποτέ. Οποτε, ούτε ναι, πιο... Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν έδωσε. Ο ΙΕ δεν έδωσε ποτέ το OK να γίνει ναι. εισβολή στο Ιράκ. Ναι. Και όμω έγινε. Και ο Μπλερ και ο ένα και όλοι οι υπόλοιποι του τρίτου δρόμου, του πρώτου δρόμου, του, του, του πρώτου ανοίξαντο στον δρόμο τη εισβολή, είχαν ποτέ κυρώσει εναντίον του. Ποτέ. Εγώ θυμάμαι απλώ να βρίζουν το κουκουέ γιατί έστειλε εκείνη τη, τη δίκη τη συμβολική <συμπή> <συμπή> στο με Σύνταγμα με τον να στο Καζάκο για τα εγκλήματα πολέμου. Δε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το ίδιο για τα τρένα. Δεν θα γίνουν τα τρένα λαϊκά αν δεν υπάρξει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Τώρα κακά τα ψέματα. Ζητά από κάποιον άνθρωπο τα ρέστα και δικαίω τα ζητά. Γιατί μπορεί να μην είχε γνώσει, μπορεί να μην είχε φιλότη, μπορεί να μην είχε ηλικία, βάλε ό,τι θέλει. Για το σταθμάρχη λέτε δηλαδή, το. Για το σταθμάρχι και του πέριξ αυτού. Ναι. Όταν παίρνει έναν άνθρωπο και τον ρίχνει σε μία διαδικασία ανεκπαίδευτο. Ακαθοδήγητο. Σε αυτή την ηλικία δεν μπορούσε να εκπαιδευτεί και δεν Μπορεί να μπορούσε. Ακαθοδήγητο. Πάμε πίσω στο μεγάλο κάδρο, Επειδή μιλάμε για τα οικονομικά. Άμα πα πίσω στο μεγάλο κάδρο και πάρει την υπόθεση τη εμένα με χαροποιεί γιατί αυτά που σου λέω προέρχονται και από κουβέντε που, που κάνουμε με τον κόσμο. Ναι. Και κουβέντε με τον κόσμο που δεν είναι ότι έχει καλά κουκουέ, Κάθε άλλο παρά ναι, σου έλεγα. Ναι, 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 ναι. Αλλά βλέπω ότι για πρώτη φορά ανοίγει το μυαλό του κόσμου, τραβιέται η κουρτίνα και βλέπει το μεγάλο κάδρο. Τι θέλω να πω το μεγάλο κάδρο, Όταν έρχεται και σου λέει ότι θα έχει διαβίου εκπαίδευση. Όταν έρχεται και σου προβάλλει τι δεξιότητε. Για να μπορεί να με σε μετακινεί ω αντικείμενο και εμπόρευμα από τη μία δουλειά στην άλλη. Από τη μία ειδικότητα στην άλλη. Με την κινητικότητα. Ανεκπαίδευτο. Δηλαδή. Με κινητικότητε τι οποίε εισπράττει το χρήμα ο εργοδότη και όχι ο εργαζόμενο. Επανεκπαιδευόμενο. Και μπορεί να πάρει ένα σιδερά να τον κάνει μόδιστρο. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά. Με σεμινάρια, με τούτα, με εκείνα, ναι, με τα άλλα. Είχαμε δηλαδή, γίνει πολλά, Είναι ένα γίνει χρήμα πολλά. το οποίο μπήκε πάνω στην έννοια. Τη απασχόληση και όχι τη εργασία, που σημαίνει υποβάθμιση. υποβάθμιση. Τώρα, και ένα κεφάλαιο. Έχουν μαζέψει τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα τα κάψουν όπου μπορούν, από τα τρένα μέχρι τα αεροπλάνα. Από τον τουρισμό μέχρι. Και εγώ δεν ξέρω τι. Βγαίνουμε εμεί και μιλάμε για πολιτική στέγη και για δάνεια κόκκινα και μιλάμε για τον κόσμο που χάνει, τώρα, ναι, που χάνει το σπίτι του. Και την ώρα που βγαίνουμε εμεί να μιλήσουμε γι' αυτό, Ε δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία έχω δίνει να φυτρώνουν στο κέντρο τη Αθήνα. Πάρα πολλά, όντω. Δεν ξέρω πόσα, σε κάθε γωνιά, πόσα γραφεία ετοιμάζονται για ψηφιακού μετανάστε. Πόσα γραφεία τέτοια. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι από το κέντρο τη Αθήνα, γιατί εγώ τη Αθήνα βουλευτή να είμαι, εμεί μιλάμε βεβαίω για όλα και βεβαίω δεν είναι. Τοπικό το ζήτημα, αλλά δεν μπορώ να μην σου πω και πέντε πράγματα που υπάρχουν στην Αθήνα. Όταν έχει στην Αθήνα το μισό πληθυσμό να ζει κάτω από άθλιε συνθήκε, πού εννοώ, σε άθλια κτίρια, χωρί αντισυσμικό έλεγχο. Χωρίς Πάνω από 50 χωρίς χωρίς δεν έχουν ελεγχθεί καθόλου κύριε Κύριε. Χωρίς αν Εδώ δεν έχουν ελεγχθεί σχολεία, δεν έχουν ελεγχθεί νοσοκομεία, ε, ε, νηπιαγωγεία. Ξέρει λοιπόν ότι το έγκλημα ανήκει σε μια κατηγορία καθόλου ηθικών, κανονικών αυτουργών. Δεν είναι ηθική αυτουργή του μεγάλου κάδρου που είναι μια ε, χιδεότητα πια του κεφαλαίου. Εγώ θεωρώ δηλαδή ένα κομμάτι του καπιταλισμού. Ένα κομμάτι, ο καπιταλισμό, έχει φτάσει σε ένα στάδιο το οποίο είναι ομό, κοινικό και εκβαρβαρισμένο. Εκβαρβαρισμένο, δεν έχει τίποτα. Κάθονται και συζητάνε όλοι αυτή τη στιγμή οι ηθικέ του αν προηγήθηκαν ή δεν προηγήθηκαν οι μέτοχοι στην υπόθεση τη Credit Suisse, οι μέτοχοι των 81 κατοχών, δηλαδή των ομολογούχων. Και ε, πώ θα σωθεί μια τράπεζα η οποία, προσέξτε, έχει ξεπλύνει και ξεβρωμίσει το Μάρκο στις Φιλιππίνες, τη Γιαγκούζα στην Ιαπωνία... Τα καθήκια των καρτέλ των ναρκωτικών, του οπλέμπορου, ε, κάτι βούλγαρου που κάνουν εμπόριο γυναικών. Δηλαδή τρελαίνε. Αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί, που λέτε τώρα. Δεν είναι... Μα, Μα πριφα... δεν τα ναι, από το κεφάλι. Όχι, μου. όχι, όχι, δεν είπα. Ούτε θεωρία συνωμοσία. Όχι, γι' αυτό, αυτό το λέω. Έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν καταφέρει. Ούτε γραφτεί, έχουν, ναι, ναι. Και έρχονται και σου λένε οι, οι, βρο, οι βρωμεροί πλύντε του βρωμερού χρήματο να σου μιλάνε για την ηθική. Ποιο προηγείται στη βρωμιά. Δηλαδή, θα τρελαθώ. Τώρα σε αυτό, για να μπούμε σε αυτό, στα, με τι τράπεζε, στην αναταραχή. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται με τι τράπεζε. Υπάρχει η αναταραχή στι αγορέ, υπάρχουν θέματα. Και βλέπω τη Λαγκάρτ να επιμένει. Προχωρούμε στην άκουση των επιτοκίων για να ελέξουμε τον πληθωρισμό να φτάσει να κατέβει στο 2%. με ό,τι σημαίνει αυτό. Για του ανιολήπτες, και δεν εννοώ μόνο του ιδιώτε. Εννοώ τι μικρέ επιχειρήσει, εννοώ ένα, ένα, πλέγμα ολόκληρο. Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Ότι η Λαγκάρτ σκοτίστηκε. Σκοτήθηκε. Σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, όχι, όχι. Σκοτίστηκε ω θεσμό. Εκεί που είναι. Η δουλειά του δεν είναι να ασχοληθεί με το σπίτι του μικρού ανθρώπου. Είναι να υποθηκεύσει την ελευθερία του μικρού ανθρώπου διά του σπιτιού του. Για να μπορεί να χειραγωγήσει τη μάζα από κάτω όπω θέλει. Επομένω, ξέρετε, την κρίσιμη στιγμή δεν έχει να χάσει φράγκο. Θα του φάει το σπίτι. Πάρα πολύ Στο απλά. Επομένω, το... γιατί να την ενοχλεί αν θα αυξηθεί ή δεν θα αυξηθεί η δόση του δανείου ή η μικρή επιχείρηση. Μα τη μικρή επιχείρηση θέλει να τη φάει το μεγάλο κεφάλαιο και να την φέρει στα μέτρα του. Θα νοιαστεί, α πούμε, η Ελβετική Τράπεζα για τι 10.000 απολύσει και τι 15.000 απολύσει που θα γίνουν. Ξέρεις, πουλήθηκε πολύ καιρό το παραμύθι. Θυμάμαι να το ακούω και εδώ από μετριοπαθεί σοσιαλίζοντε οικονομολόγου ότι η συγχώνευση. Και... Μεγάλε μονάδε δεν είναι κακό πράγμα. Και έλεγε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει συγχώνευση που δεν συνεπάγεται απολύσει. Δεν βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων. Και η έννοια του κέρδου έχει γίνει πια ε, σχεδόν ιστερική στην προσέγγιση τη. Κατάλαβε. Και δεν έχουν πρόβλημα. Μπορεί να διαλύσουν μία χώρα για να φρεσκάρουν. Τη διαδικασία της mm. αηφόρου κερδοφορίας. Λοιπόν, υπάρχει από τη μία μεριά η αηφόρο κερδοφορία των τραπεζών, των κεντρικών. Ε, διαλέγουν αυτό το εργαλείο τώρα. Ε, αν δεν του κάτσει αυτό το εργαλείο, θα βρουν κάποιο άλλο εργαλείο. Τα κόκκινα, Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πρόβλημα, από όσου είμαι σε θέση να ξέρω, γιατί ο γιο μου ασχολείται περισσότερο με αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν είμαι τη πολιτική οικονομία άνθρωπο. Αλλά ξέρω ότι προβληματίστηκε και η τράπεζα στην Αμερική. Μα η τράπεζα στην Αμερική. Και, και να... βάλει το η, δηλαδή. κεντρική, yeah. η κεντρική, A, τράπεζα, για γιατί το A, αν θα A, αυξήσει, yeah. που αύξησε αν... yeah. τελικά το 0,25, 0,25 το, το βάση. Yeah. Yeah. Και αρχίζω και το καταλαβαίνω. Σκέψου όμω ότι έχει προηγηθεί, μια και μιλήσαμε πριν για βρώμικο χρήμα και για ιστερικό καπιταλισμό, αν μπορούσα να το πω αυτό και δεν είναι δόκιμο όρο, yeah. τον χρεώνω με εγώ. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή έχει τον Delaware να έχει κάνει αγώνα δρόμου δίθεν καθαρίζοντα τα Λουξεμβούργια χρήματα. Δίθεν καθαρίζοντα τα Σιγκαπουριανά χρήματα. Δίθεν καθαρίζοντα τα Κυπριακά χρήματα. Ξέρετε τι εννοώ, από τι offshore εταιρείε. Ναι, ναι, ναι. Και έχει κάνει τον Delaware ένα offshore κρατήδιο Βατικανό εντό των ΗΠΑ. Κάνω λάθο. Δεν κάνω λάθο. Όχι, όχι, okay. Δεν κάνω λάθο. Και, ψάχνει και από τη μία άκρη τη γη στην άλλη για τα καινούργια. Φύγαμε από τα Virgin Islands. Εντάξει, ξεπαρθενεύτηκε τώρα ο μύθο των. Ε, ε, offshore εταιριών και τώρα φτιάχνουμε offshore σαν ένα κομμάτι τέτοιο. Και ακού, ο κόσμο κρέμεται από την ανασφάλεια που σου λέει. Ο ένα σορτάρισε. Ο άλλο προηγήθηκε και έχασε τα λεφτά του. Και για να στο κάνουμε και λαϊκό, διάβαζα και με πιάνα τα γέλια, ο κάθε Ελβετό πολίτη μου λέει: Ξέρει πω θα πληρώσει γύρω στα yeah. 12.500 12 Και τα πλήρωσε αγόγγιστα. Γιατί αυτό είναι. Το κράτος του είναι ένα κράτος Τράπεζα. Δεν δίστασε ως κράτος τράπεζα. Ξέρεις και δεν ο κράτος, τα καντόνια του όλα αυτά. Εκ, του Καποδίστρια δημιούργημα έτσι. Δεν δίστασε να πάρει ναζιστικά λεφτά τώρα για να μην το δεδομένουμε. Δεν είναι ναζιστικά εργατέχνης. Και το ότι έχει πάει σύμπασα η ανθρωπότηση εκεί και περιμένεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να πάρει κάμια χορηγία... Για να κάνει ναι, καμιά να έρευνα, κάνει για έρευνα, έρευνα για τον έμπολα. Περιμένει ο Τάδε, επιστήμονας που έχει βρει κάτι για να σε σώσει ένα εμένα, το κανάλι, να, να βρει χορηγό για να ζήσει και μόλις του κοπεί του χορηγού η διάθεση, η ηλικία, η βιολογική, ο χρόνος, το χρήμα γιατί το έχασες σε μια κρεντή σουίζη ή σου ή κάτι αντίστοιχο. Πάει περίπατο η υγεία αυτού νου που βασίστηκε. Δεν μπορεί. Α, αυτά δεν είναι υγεία για τη ζωή. Είναι υγιή για την οικονομία, δεν αμφιβάλλω. Οι ελληνικέ τράπεζε, ακούω, βγήκε ο Στρονάρα, είπε: Είμαστε πολύ γερέ τράπεζε. Θωρακισμένε. Είμαστε θωρακισμένε. 200 κάτι εκατομμύρια ναι, είναι ναι. όλα και όλα. Και δεν κινδυνεύουν και καταθέσει. Πρόσεξε, πήγαινε και πε σε κάποιον που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή το σπίτι του, οι σπουδέ του παιδιού του, που δανείζεται για να πληρώσει. χτες το είχα το παράδειγμα, έκανα ένα. Και η έννοια του δωρεάν ναι. και τη παροχή του κράτου. Έβλεπα δύο ένα γανάτρα και μια γυναίκα σαν τα κρύα τα νερά. Είχα ένα παιδάκι που γεννήθηκε ανάπηρο και με κόφωση και με κινητικά. Και το παιδί χρειαζόταν ακουστικό. Ναι. Το κράτο δίνει 500 ευρώ. Η τεχνολογία έχει φτάσει γιατί το παιδί θα, θα μείνει πιο καθυστερημένο εξαιτίας της ακοής. Ε, το καλό ακουστικό έκανε 3.000. Αυτοί τα μαζέψανε και ήρθανε. Και... Για να βρουν το πεντακοσάρικο Να πάρουν το πεντακοσάρικο. Yeah. Άρικο, σκέψου να πα να πει σε αυτόν. Yeah. Εντάξει, δεν είναι εκτεθειμένε και πολλοί ελληνικέ τράπεζε. Καμιά 200 εκατομμύρια. Εγώ τα άκουγα χτε εκείνη yeah, yeah. yeah. την ώρα yeah. και του είχα απέναντί μου. Του είχα στο κεφάλι. Και την ίδια ώρα, ξέρει ότι οι τράπεζε το Επειδή έχουν φάει τα λεφτά του ταμείου μου. Του ταμείου μα. Yeah. Τα λεφτά όλων των υπόλοιπων ταμείων. Τι καταθέσει ολονών. Τι συντάξει ολονών. Yeah. Με τι ανακεφαλοποιήσει. Δηλαδή, δηλαδή ο ελληνικό λαό έχει σώσει που τώρα μπορεί να μου κριτικάρει τον Ελβετικό, από την τσέπη του με το ζόρι τη τράπεζες, μη σωζόμενος ο ίδιο. Και σήμερα πρέπει να πανηγυρίζει, αν θα έρθει η, τε, η τωρινή κυβέρνηση, η αυριανή, δεν με απασχολεί πια είναι από την ώρα που θα είναι στο ίδιο μεγάλο κάδρο τοποθετημένη, και του πει θα πα 7%. Και έλεγα σε κάποιον, όταν το αφήσει τον ιδιώτη, ο ιδιώτη θα κοιτάξει το κέρδο του. Επομένω, θα σου δίνει το κράτο 20 για να κάνει μία εξέταση και ο ιδιώτη θα την πάει 80, 90, 200, 300. Γιατί θα σου λέει, έφερα μηχάνημα. Έκανε επένδυση. Του την έκανε την επένδυση, στη δική μου αρρώστια. Πρέπει, είναι κρίσιμο σημείο. Και θεωρώ ότι σε αυτέ τι εκλογέ καλά θα κάνει ο κόσμο να το κάνει για ένα κριτήριο. Στο λέω με το βάθο τη ψυχή μου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την έννοια του δημόσιου αγαθού, του δημόσιου αγαθού, του κοινοφελού αγαθού. Τώρα προφανώ αναφέρεστε και στο νερό. Ναι. υποθέτω. Με, α, το νερό είναι, είναι μείζον θέμα. Ε, Προσπάθησα να το γράψω και για αύριο στο Ριζοσπάστη. Εγώ ανατρίχιασα. Είδα την έκθεση του ΟΗΕ. Λέει ότι το μείζον ζήτημα θα είναι το νερό. Ε, και θα, ε, είναι η μεγαλύτερη κρίση και την υπολογίζουμε πολύ σύντομα, μέχρι το 2030. Και έρχομαι και σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Τι λέει η έκθεση μία έκθεση, νομίζω πως λέγεται πώς ήταν το Ινστιτούτο που την έκανε, για το νερό και προτείνει ότι μια σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα με μία υπερεποπτεύουσα αρχή για ένα κεντρικό σχεδιασμό, όχι βέβαια το κεντρικό σχεδιασμό που λέει το ΚΚΕ, ναι. ούτε, ούτε, τέτοιο σχεδιασμό έτσι, με κατεύθυνση λαϊκή ε, λαϊκής ε, οικονομίας και εξουσίας. Λοιπόν, έρχεται και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει, άκουσα τον όρο, μου πετάχτηκαν τα μάτια έξω, τον καταθέτω εδώ για να ισχυροποιήσω τον ισχυρισμό μου περί κινησμού. Για πιο δίκαιο νερό. Πες μου μα το Χριστό. Εγώ στην κουλτούρα μου ξέρω τα μίλια το νερό. Το δίκαιο νερό δεν το ξέρω τι είναι το δίκαιο νερό. Εγώ πιστεύω ότι το νερό πρέπει να είναι ένα δημόσιο αγαθό, να είναι το φτηνότερο, μόνο, να πληρώνει μόνο όσα χρειάζονται, ναι. ξέρεις τι εννοώ, το για λειτουργ... να φτάνεις στην πόρτα σου. Το, το λειτουργικό πάγιο. Το λειτουργικό πάγιο. Να είναι καθαρό, να είναι λεγμένο, να είναι προσεγμένο, να είναι φυλαγμένο από τον οχτρό. Δεν ξέρω ποιο είναι ο οχτρός, αύριο το πρωί. Να είναι δεν προ... να φυλάξουν... προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Όλο τον δεν μπόρεσαν να φυλάξουν τα τρένα. Έχω και, και ζητούμενα. Δεν μπόρεσαν να φυλάξουν τα τρένα από τι κλοπέ του Χαλκού. Άλλη ιστορία αυτή που λέτε. Λοιπόν, κάτσε. Άλλη ιστορία. Δεν φύλαξαν τα τρένα. Και έρχεται μια νομοθεσία. Το ίδιο δεν έγινε και με του βιασμού. Το ίδιο δεν έγινε και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και πήγανε. Θεωρήθηκε προοδευτικό να γίνει από κακούργημα πλημέλημα. Δεν μου λε το ίδιο πράγμα είναι να βάλω στο παιχνιδάκι του, του παιδιού ένα σπιρτάκι και να εκτροχιαστεί το τρένο. Και το ίδιο είναι να τραβήξω το μέταλλο, το καλώδιο ή μια ράγα από ένα τρένο που κουβαλάει ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακόμα και σαν αδίκημα. Χωρί να ξέρει νομικά. Γι' αυτό λέω είναι ο κόσμο δεν χάνει πια το μεγάλο κάδρο. Δεν το χάνει. Πάμε τώρα για να κλείσουμε τα πολιτικά. Τι βλέπετε στι εκλογέ. Καταρχήν οι εκλογέ, μάλλον οι 21-28 Μαΐου θα γίνουν. Σύμφωνα με το ροπορτάζ, Ναι, δηλαδή, καλά, και αυτό κράτησε πάρα πολύ. Και κράτησε ήτανε πάρα πολύ. Και... Προ... Ήταν μια ευθορροποιώ διαδικασία. Εγώ ξέρω ότι οι εκλογέ θα γίνουν. και θα περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι τι κάνει στο τέλο τη ναι. ε, 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 Θεωρώ ότι οι εκλογέ δεν έχει σημασία τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Είναι προ ποια κατεύθυνση, τουλάχιστον αυτό εμεί λέμε στου ψηφοφόρου μα, και να βάλουν στα κριτήρια τη ψήφου του τι σημαίνει δημόσιο αγαθό που το απαιτεί από την κοινωνία, από το κράτο και από τα λεφτά που πληρώνει παντού, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει για το, για το πεχοδέ σου. Δεν μπορεί να πληρώνει για τι μεταφορέ σου και να πληρώνει και διόδια και τούτο και εκείνο και τα άλλο και τέλο και με τη ζωή σου. Λοιπόν, τι θα γίνει στι εκλογέ. Η άποψή μου είναι ότι όσο παραμένουμε μέσα σε αυτέ τι σφυγκοφολέ που είμαστε και δεν δημιουργείται. Ε, μια διάθεση ανατροπής της πολιτικής, η πολιτική θα μείνει η ίδια. Τώρα, αν με ρωτάς για το ποιο συνδυασμό θα την κάνει. Την έχουμε ζήσει με Νέα Δημοκρατία Σκέτη. Την έχουμε ζήσει με Πασόκ Σκέτο. Την έχουμε ζήσει με το Δίδυμο, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Την έχουμε ζήσει με Τρίδυμο, Πασόκ Νέα Δημοκρατία Λάος. Την έχουμε ζήσει με, με την Δημάρ μέσα. Μπράδυ. έχουμε ζήσει... Α, τα, ΣΥΡΙΖΑ ΣΚΕΤΟ δεν έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Ό, έχουμε δει ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λοιπόν, Άμα το δει στο βάθο του το σύστημα. Επειδή εμεί είμαστε η λακεδαιμόνοι που είμαστε απόξω. Επειδή δεν πιστεύουμε σε αυτό το σύστημα. Επειδή δεν πιστεύουμε... Και θα παραμείνετε απόξω. Θα παραμείνουμε απόξω για οποιαδήποτε, οποιαδήποτε και να είναι, και να είναι ο σχηματισμό. Ο συνδυασμό. Ναι. Ακόμα και η αντίληψη του τι είναι εθνικό. Θα έπρεπε κάποιο να βάλει το μυαλό του να το ταυτίσει στο κεφάλι του με πατριωτισμό. Δεν μπορεί εθνικό να είναι ότι συμφέρει μια οποιαδήποτε άρχουσα τάξη και η χώρα να εκλαμβάνεται ω οικόπεδο που να το εκμεταλλεύεται. Ναι. Το εθνικό, για να είναι και πατριωτικό, αφορά στην υπεράσπιση του εδάφου και του πλούτου για λογαριασμό των ανθρώπων αυτή τη χώρα. Αλλιώ μιλά για τι νήσου Μπικίνη. Και τότε ο καπιταλισμό εμφανίζεται σαν πυρηνικό μανιτάρι και δεν αφήνει ίχνο ζωή. Αλλά μπορεί να πα να κάνει τουρισμό κάπου που δεν θα υπάρχει ζωή, αλλά η θάλασσα είναι γαλανή. Αν θέλουμε τέτοια πατρίδα. Τότε μ, είτε βγει ο κύριο Μητσοτάκη, είτε βγει ο Μητσοτάκη μόνο του, είτε βγει ο Τσίπρα, είτε πάνε όλοι μαζί. Ή στην κρίσιμη στιγμή πάνε και όλοι μαζί όμω, συμπούρμπουλοι. Και οι τρει λέτε τώρα, ο, η... Νέα ο, και τέσσερι και... Και, πόσο... και, και πέντε μπορεί να επιστρατευτεί οτιδήποτε άλλο. Mm. Ξέρει γιατί το λέω. Έχουμε ζήσει πρωθυπουργό που δεν εκλέχτηκε ποτέ, σαν τον Παπαδήμο. Και έχουμε ζήσει και κόμματα τα οποία δεν κατέβηκαν υποψήφια και μπήκαν μέσα στη Βουλή και φτιάχτηκαν εντό τη Βουλή τα κόμματα. Έχουμε δει ποτάμια να μπαίνουν και να βγαίνουν. Έχουμε δει λεβέντε να μπαίνουν και να βγαίνουν. Έχουμε δει φασίστε να μπαίνουν, να βγαίνουν και να κινδυνεύουν να ξαναμπούνε πάλι με κατάχρηση του όρου εθνικό. Μπροστά. Πάλι με την κατάχρηση του όρου εθνικό. Επομένω, όποιο παίρνει τη σημαία και την κάνει ιδιωτική πατσαβούρα δεν είναι καν πατριώτη. Βλέπετε αυτοδυναμία. Ε... Ε... Είτε στι Είτε... Είτε... πρώτε αποκλείεται. στι δεύτερε. Θα σα πω κάτι. Είναι θέμα συγκυρίας. συγκυρία. Συγκυρία. Είναι θέμα συγκυρία και, και timing. Ε, τι δεν βλέπω. Δεν βλέπω μεγάλη προθυμία ο κόσμο να αξιοποιήσει την πολιτική γιατί έχει πάρει πρέφατο σύστημα. Εδώ όμω συστήνω σε όλου κάτι. Με το να μην πάνε να ψηφίσουν. Και πιο πολλοί στου αναφέρεστε και έχετε με δίκιο. Με το που να λέτε. μην πάνε να ψηφίσουν. Δεν βελτιώνουν τη ζωή του. Διευκολύνουν τον αντίπαλο που του ταλαιπωρεί. Και αφαιρούν από τον εαυτό του το δικαίωμα να ζητάνε τα ρέστα και να τα καθορίζουν. Γιατί λίγο θέλει το σύστημα να βρει και τρόπο να μην χρειάζεται να ψηφίζεις. Μάλιστα. Κύριε Κανέλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και κομματική επιτυχία. Και κομματική να σας ευχηθώ, δεν Όχι. έχω θέμα εγώ. Να το <laughs> κάνετε γιατί πάμε, πάμε καλά και δεν θα σας επιτρέψω να το χρουσουζεύω. Oh, δεν το χρουσουζεύω, προς Θεού, προς τα ου, δεν το χρουσουζεύω, αφού το ξέρετε. Το. Αστιέθηκα. Και επίση θέλω να πω ότι... Ε, Σα γνωρίζω πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, είναι πάντα απόλαυση η συζήτηση μαζί σα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ειλικρινά σα το λέω και σα ευχαριστώ που την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση σήμερα. Είναι απόλαυση. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι επειδή ναυτεμπορική είναι το κανάλι σας, εγώ με τους ναύτες. Εγώ με τους ναύτες. Να είστε καλά. Γιατί οι ναύτες κινούν και το εμπόριο. Να είστε καλά. Και είμαι πάντοτε εναντίον του εμπορίου των ναυτών σαν να είναι εμπόρευμα. Ενώ τους εργαζόμενους. Να είστε καλά, να είστε καλά. καλή συνέχεια. Καλή, καλή σας ημέρα.